Το έθιμο Ζάμαντας αναβίωσε σήμερα ανήμερα της εορτής της ζωοδόχου πηγής στην Πεντάπολη του Δήμου Μανούλη Παπά. Για τις ρίζες του έθιμου αυτού και ιδιαίτερα του χορού του Ζάμαντα υπάρχουν δύο αναφορές. Η πρώτη, σύμφωνα με την παράδοση, αναφέρεται σε ένα φανταστικό αχόρταγο τέρας ή δράκο, τη λεγόμενη Λάμια. Αυτή φύλαγε το τρανό Σουλνιάρι, δηλαδή μια πηγή νερού με βρύσες, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να φοβούνται να πάρουν νερό και να είναι έτσι καταδικασμένοι σε λειψιδρία. Έρχεται λοιπόν ο γενναίος ήρωας, το δυνατό παλικάρι, ο Ζάμαντας, και σκοτώνει το θεριό, τη Λάμια, και το πολύτιμο νερό πλημμυρίζει με ζωή τη γύρω περιοχή. Η άλλη αναφορά, που είναι και η επικρατέστερη, έχει τις ρίζες της στην περίοδο της παρακμής του Βυζαντίου και της κυριαρχίας των Οθωμανών, όταν οι κάτοικοι του χωριού γιόρταζαν μετά την Ανάσταση τον ερχομό της Άνοιξης. Οι αλόθρησκοι κατακτητές με διάφορα προσχήματα προκαλούσαν τους χριστιανούς, δημιουργώντας πολλές φορές σοβαρά επεισόδια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ενός τέτοιου μεγάλου πανηγυριού, όλος ο κόσμος ήταν πιασμένος στο χορό σε τρεις ομόκεντρες κυκλικές σειρές, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά το πανηγύρι τους θα ολοκληρωνόταν έτσι όπως το ήθελαν. Ξαφνικά όμως αντιλαμβάνονται να ανηφορίζει και να πλησιάζει το βάρβαρο μπουλούκι των άπιστων Οθωμανών. Εξαγριωμένοι αυτοί, χτυπώντας και βρίζοντας τους κατοίκους, ήθελαν και πάλι να τους χαλάσουν τη γιορτή. Ποιος είναι παλικάρι! Να βγει εδώ στη μέση! Φόρε και όλοι δεν! Κανείς! Γιαούρ! Εσύ! Τζάνι! Παίξε! Τότε ένας λεβέντης δεν ανέχτηκε τις αφόρητες προκλήσεις και τους τραμπουκισμούς των απίστων και ξεπετάχτηκε μέσα από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο. Ήταν γιος μιας χείρας μάνας που προτάχθηκε για να αναμετρηθεί στην προκλητική πρόκληση του Οθωμανού Αρχινταΐ που δρούσε στην περιοχή. Αυτός ο βάρβαρος Οθωμανός ήταν γνωστός ή τον αποκαλούσαν με το όνομα Ζάμαντα. Πιθανόν η ονομασία αυτή να προήλθε από τις οθωμανικές λέξεις Ζανταρμά, δηλαδή χωροφύλακας. Ζάμαντας είπε! Ποιος είναι άξιος και άγουρος! Ποιος είναι παλικάρι! Να έρθει να παλέψουνε στη μέση του παγίου! Εγώ είμαι άξιος και άγουρος! Άτσι πιπί! Εγώ είμαι παλικάρι! Γιάννηση! Να βγω και να παλέψω! Του παρέμβηκες! Στη μέση του Παναήρη! Είσαι συνειρέστηκα! Καπνώ όμοιος ήλος! Ο Ζάμαντας και το παλικάρι άρχισαν να μονομαχούν κάτω από τα τρομαγμένα και ανήσυχα βλέμματα όλων και τις παρακτικές παρακλήσεις της μάνας. Ο αγώνας όμως ήταν άνισος για το νέο, γιατί με δόλιο τρόπο ο Ζάμαντας κατάφερε να το χτυπήσει θανάσιμα. Τηρούμε αυτό το έθιμο που αναβιώνει εδώ και χρόνια. Πάντα είναι επίκαιρο, γιατί συμβολίζει την αντίσταση του λαού ενάντια στον Τούρκο κατακτητή. Όπως και τότε αντιστάθηκε και μετά από αυτό απεκδίθηκαν και δικαιώματα και καλύτεροι φόροι και υπήρξε μια καινούργια πνοή στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έρθει σιγά σιγά η απελευθέρωση.
που γίνεται πάντα με το λαό και την αντίσταση του λαού. Ημέρα Ζωοδόχου Πηγής. Καταφέραμε και φέτος να αναβιώσουμε, να κάνουμε την αναβίωση του εθίμου του Ζάμαντα. Βασίζεται σε ένα παραδοσιακό τραγούδι και προσπαθήσαμε να κάνουμε σαν θεατρικό τους στίχους του τραγουδιού. Βγαίνει με πολύ παλμό από τα παιδιά. Το παλικάρι αντιστέχεται στη δύναμη του θεριού του Ζάμαντα, που είναι ένας νταΐς της εποχής, επί τουρκοκρατίας, και βλέπουμε την άνηση μάχη, αλλά τολμάει. Και ο αδύναμος τολμάει. Είναι η πρώτη χρονιά που κάνω την παράδοση, που συμμετέχω στην παράδοση. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Γενικά στα χωριά πιστεύω πρέπει να συνεχίζονται οι παραδόσεις από παλιά. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έρθουν να το δουν έστω και μία φορά. Είναι πολύ ωραίο. Άρα δηλαδή και του χρόνου βλέπουμε. Και του χρόνου σίγουρα, ναι, σίγουρα εδώ πέρα θα είμαστε. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί είδα ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι νέοι. Ναι, ναι. Μαζεύονται από όλα τα χωριά συνήθως και βλέπουν πολύ μικρές ηλικίες και μεγάλες. Από άλλο χωριό είμαι εγώ, από το Δαφνούδι. Σε ανάμνηση της θυσίας του νέου και ως ελάχιστο φόρο τιμής, οι άνθρωποι του χωριού μετέβαλαν τα συναισθήματά τους σε τραγούδι, κίνηση και μελωδία, προϊόντα της λαϊκής δημιουργίας.